Τομέας κοινωνικής πρόνοιας. Καλημέρα και τουλάχιστον λέει να πέσουν οι φόροι, να έρθει μια ισορροπία. Γιατί... Απλώς μια παρατήρηση. Αυτή η εγκατάσταση που επλήγει η Σαουδική Αραβία, το 10% της παγκόσμιας παραγωγής μπορεί να στο μάξιμο της παραγωγικότητας, όχι το 30% που είπε ο Πρόεδρος. Δηλαδή μην μας πιάνει πανικός περί της επάρκειας του πετρελαίου. Έχει τα αντανακλαστικά μια κυβέρνηση, κύριε Στεφανάδη, μια που τώρα συζητάμε όλα αυτά και για την καθημερινότητα του πολίτη και το τελικά ότι είναι κουρασμένος πια ο κόσμος πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια να προβεί σε μια τέτοια ρύθμιση, ώστε πάλι αυτό να μην καταλήξει στη δική του τσέπη. Δικαιολογημένα ο κόσμος είναι κουρασμένος, αγναχτισμένος. Αλλά οι κινήσεις της κυβέρνησης είναι ορατές και αποδοτικές. Δηλαδή, υπάρχει περιθώριο να μειωθούν οι φόροι, αυτό λέμε, αφού θα αυξηθεί. Δεν παράγουμε πετρέλαιο, θα το πάρουμε απ' έξω. Ανεξαρτήτως, μας έλεγε αν ο κ. Σματοπούλου, αν το παίρνουμε από τη συγκεκριμένη εταιρεία, επειδή επηρεάζεται το διεθνές περιβάλλον, θα αυξηθούν και εδώ οι τιμές. Άρα, πώς μπορεί να μην φτάσει στον καταναλωτή, μειωθούν οι φόροι. Έτσι, όπως το λέτε, όπως ξέρετε, οι φόροι είναι ένα πολύ μεγάλο ποστό της τιμής λίτρου που πληρώνει ο καταναλωτής. Σίγουρα η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει όταν έρθει το πρόβλημα. Και αύριο, αύριο το πρωί θα έρθει. Ναι, στο τετραήμερο. Το μέγεθος του προβλήματος. Και όχι έτσι λίγο τραγικά που τα είπε ο Πρόεδρος. Η κυρία Φωτίου χαμογελάει, λέει, ούτε εσείς μειώσετε τους φόρους στα καύσιμα, κυρία Φωτίου. Και ακόμα μιλάμε και για το πρόβλημα, τι γίνεται με τα λαφρά. Κύριε Σκαράτο, οι φορολαφρύνσεις έχουν μεγάλη σημασία στο πού κατευθύνονται. Ώστε οι άνθρωποι που βάζουν τα 10 ευρώ, που όπως άκουσα αυτή η μεγάλη αντιστροφή της αισιοδοξίας της ελληνικής κοινωνίας ακόμη δεν τους επηρέασε, φαίνεται, να βάζουν 20-30 ευρώ, αλλά βλέπω ότι παραμένουν στα ίδια. Αυτοί λοιπόν, ή τα χαμηλά εισοδήματα, δηλαδή που βάζουν τα 10 ευρώ, γιατί δεν είναι αυτά τα εισοδήματα τα υψηλά τα οποία βάζουν τα 10 ευρώ, αυτά τα χαμηλά δεν έχουν ωφεληθεί αυτή τη στιγμή από τις φοροελαφρύνσεις της κυβέρνησης από τη μια, γιατί αυτές, όλη η φορολογική της πολιτική και οι φοροελαφρύνσεις που έκανε αφορούν τα μεγάλα στρώματα. Όχι μόνο αυτό όμως, αλλά και όλες οι ιστορίες που έκανε για τον αναπτυξιακό νόμο, αυτά που κατέθεσε πρόσφατα στο νομοσχέδιο. Όλα αυτά βλέπουμε ότι κατατείνουν στο να ελαφρύνουν τους λίγους, δηλαδή αυτούς που έχουν, και όχι τους πολλούς. Νομίζω ότι αυτά ανέλησε ο Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς ένα πραδείο βενζίνη σας πήγαμε, μας φτάσατε μέχρι τη Θεσσαλονίκη εσείς, κυρία Φωτίου. Καλά μας πήγε. Θεωρώ ότι αυτό είναι το θέμα της ημέρας, να με συγχωρείτε. Αυτό οι δημοσιογράφοι τα κανονίζεται ποιο είναι το θέμα της ημέρας. Όμως εχθές ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε δύο πράγματα. Δεν το κανονίζουμε εμείς τώρα, κυρία Φωτίου. Δεν θα σας το αφήσουμε αυτό αναπάντητο. Δεν φταίμε εμείς που πήγανε με τα ντρόουνς ή οι Χούθοι, πώς λέγονται, και ρίξανε τα στη Σαουδική Αραβία για τους πυράβλους. Δεν είναι. Τώρα σας λέτε για τις φοροελαφρύνσεις. Αναμφίβολα έχει γίνει ένα μείζον πολιτικό γεγονός το Σαββατοκύριακο. Είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απ' τη μια κάνει απολογισμό. Τι έκανα, κύριοι, αυτά τα χρόνια μετά το 15 που με εκλέξατε και μου δώσατε μία εντολή, και από την άλλη ασκεί μία δρυμύτατη κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες και με τα μέτρα που έφερε, από τη μια δεν κάνει φοροελαφρύνσεις για την κοινωνική πλειοψηφία αλλά για τους λίγους, απ' την άλλη το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο προωθεί δεν είναι για όλους, αλλά είναι μια κρατικοδίαιτη, δυστυχώς, ανάπτυξη την οποία έχουμε ξαναδεί και η οποία μας έφερε στα βράχια. Να μας το πείτε και λίγο και εσείς, επειδή πιάσατε τη λέξη ανάπτυξη και συζητήθηκε και το tweet της κυρίας Αυτσιόγλου, οι μισθοί έρχονται οι μεγαλύτεροι πριν την ανάπτυξη για να την φέρουν την ανάπτυξη, ή η ανάπτυξη θα φέρει μεγαλύτερους μισθούς? Καταρχήν, κύριε Λασκαράτε, πολύ ωραία ερώτηση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι με χαμηλούς μισθούς ανάπτυξη δεν έρχεται. Είναι το παράδειγμα της Βουλγαρίας, όλων των κρατών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, όπου είδαμε, όπου εκεί που συμπίεσαν τους μισθούς δεν υπήρξε ούτε ανταγωνιστική οικονομία, ούτε έφερε καμία ανάπτυξη. Αντίθετα, είδαμε ότι όταν αυξάνονται οι μισθοί, γι' αυτό εμείς αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό και καταργήσαμε τον υποκατώτατο, από 585 δηλαδή τον κατώτατο, τον αυξήσαμε στα 630, με εξαγγελία του Τσίπρα επέρυσι στη ΔΕΘ το 2018, σωστά, την οποία υλοποιήσαμε, και είδαμε
και καλύτερους ρυθμούς. Άρα ένας καλύτερος μισθός βοηθά στην ανάπτυξη ενός τόπου. Καλύτερος μισθός, καλύτερες εργασιακές σχέσεις. Αν δουλεύετε με καθεστώς γαλέρας, κύριε Λασκαράτε, εάν ο επιχειρηματίας στον οποίο δουλεύετε μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικαλεστεί λόγους, όπως λέει το νομοσχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη που έφερε στη Βουλή, να επικαλεστεί λόγους ότι δυστυχώς τα βγάζω πέρα, δεν τα βγάζω πέρα καλά. Δυστυχώς δεν είμαι ανταγωνιστικός, μπορούν να μειωθούν. Μιλάτε για την αιτιολογημένη απόλυση. Κύριε Στεφανάδη, Όχι, δεν μιλάω για την αιτιολογημένη, αυτά είναι ψηφισμένα. Όπα, μιλάω για το καινούριο νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή. Για την πτωχευμένη δηλαδή, επιχείρηση, λέτε. Για την επιχείρηση η οποία μπορεί από να επικαλεστεί. Μπορεί να μπαίνει εξαίρεση για τις συμβάσεις, εννοείται. Ναι. Όλες οι κλαδικές συμβάσεις αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Να πάμε στο με το Στεφανάδη. Νέο νομοσχέδιο. Επομένως, εμείς ασκούμε μια μεγάλη κριτική ότι η ανάπτυξη χωρίς την εργασία ως κέντρο της, ως υποστήριξή της, δεν γίνεται. Αυτό είναι το ένα. Αντίθετα, είδαμε να υπάρχουν στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο οι γνωστοί φίλοι και γνωστοί, δηλαδή να επιδοτούνται, να μπορούν να επιδοτηθούν από το δημόσιο οι άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς δεν είναι σε παραγωγικές διαδικασίες, δηλαδή δεν είναι τα courier παραγωγική διαδικασία, ούτε και η διανομή του Ιδίων συμφερόντων, όπως ξέρετε, λοιπόν, και τα δύο. Ούτε τώρα την κριτική, κύριε Στεφανάδη, ότι ουσιαστικά πηγαίνετε με τα συμφέροντα των βιομηχάνων, των μεγάλων επιχειρηματιών. Κυρία Μιχαηλιδάκη, μια και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, είναι άδικο, υπερβολικό, για να μην πω θρασί, κάποιος να κρίνει τους 2,5 μήνες της Νέας Δημοκρατίας, διακυβέρνησης, με τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν δεν έγινε, ή μάλλον ό,τι κακό έγινε στα 4,5 χρόνια, να ανατραπεί σε αυτούς τους 2,5 μήνες. Το μοντέλο που προτείνατε, κρίνω. Όσοι κάνετε στις 2 μήνες, αλίμονο. Βεβαίως. 2 μήνες απλά τρώτε από τα αίτημα. Ναι, τα αίτημα τα οποία τα φέρατε εσείς, τα βάλατε από το στέρημα. Και μάλιστα τα οικειοποιήσετε, κύριε Σταφανάδη. Με συγχωρείτε τώρα. Από το στέρημα της Κουμουνδούρου τα βάλατε τα αίτημα. Και όχι από το αίμα του ελληνικού λαού, τον οποίον υποφορολογήσατε. Αυτά είναι τα αίτημα. Αν θέλετε να τελειώσω. Σωστά, σωστά, κυρία Μιχαηλιδάκη. Λοιπόν, όσον αφορά το μοντέλο ανάπτυξης, σίγουρα, και αυτό είναι ένα διεθνές φαινόμενο, η ανάπτυξη θα φέρει ευημερία, αύξηση μισθών και καταναλωτικό οργασμό όπως είχαμε παλιά πρώτο μνημονίων. Αυτό είναι σίγουρο, αυτή είναι η γραμμή. Κρίνοντας τις δύο συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μπορεί κάποιος να δει πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψέμα. Ναι, αλλά δηλαδή, μιλάμε για λαός... μια ελαστικότητα έναντι αυτής της ανάπτυξης που μπορεί να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τα εργασιακά δικαιώματα και όλα αυτά για τα οποία συζητάμε και τώρα. Αυτό στο τέλος της ημέρας, κύριε Μιχαηλιδάκη, θα το δούμε. Θα κριθεί μετά και όχι δεν θα κάνουμε δίκη προθέσεων ή προβολή σε μοντέλα τα οποία θέλουμε. Επειδή ο αναπτυξιακός έχει μπει και σε διαβούλευση, βεβαίως, φαντάζομαι, και αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά λέω, τώρα η εφαρμογή θα κρίνει το αποτέλεσμα, το καλό ή κακό. Όσον αφορά τις εξαγγελίες, είδαμε σε αλλού και έναν πρωθυπουργό μέσα στην πραγματικότητα. Χωρίς να λέει κάτι το εξωφρενικό, χωρίς. Είναι πολλά τα 4,5 χρόνια να θυμηθεί κανείς αυτό το σοου, το σκίσιμο με ένα νόμο, όλα αυτά. Δηλαδή, ο λαός τόσο υποτιμάται. Όχι. Η απάντησή μου είναι ότι ο λαός έχει και μνήμη, έχει και κρίση και έχει και απόφαση. Και αυτό φάνηκε στις 7 Ιουλίου. Το άλλο το οποίο ανέβηκε πολύ το Σαββατοκύριακο, γιατί όπως λέγαμε την περασμένη Δευτέρα, που ήταν και η πρεμιέρα της εκπομπής, ότι ήταν Σαββατοκύριακο του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, το που πήγαν λέει οι Μακεδονομάχοι. Και είναι αλήθεια ότι πέρυσι, τέτοια εποχή περίπου, στην Θεσσαλονίκη γινόντουσαν και προβάλλονταν πάρα πολλά συλλαλητήρια και διαδηλώσεις και εκδηλώσεις οργής από κάποιες πλευρές. Φέτος ή δεν συνέβησαν ή δεν τις είδαμε. Πάντως δεν είδαμε και μιλάω για τους πολίτες, κύριε Στεφανάδη. Ξέρετε, πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρο ότι είναι μια συμφωνία που υπεγράφει η Ελλάδα, η κυβέρνηση έχει συνέχεια και θα προσπαθήσει να τη βελτιώσει με τα μέσα που διαθέτει η δημοκρατία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Δηλαδή πιέζοντας στη διαδικασία της ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είπε κάτι άλλο, δεν είπε ότι θα ανατρέψει την συμφωνία. Απλώς να θυμίσω τι έγινε. Αυτό λέτε, είχε κατευνάσει όλους αυτούς οι οποίοι έβγαιναν στον δρόμο. Ναι, κύριε Λασκαρά, το ρωτάτε αυτό. Πιθανόν αυτοί να πίστηκαν από αυτή την πορεία τη συνετή και την προσγειωμένη. Δηλαδή αυτοί που έβγαιναν στον δρόμο, βεβαίως, ήθελαν την πιστή τήρηση της συμφωνίας.
αυτοί που έβγαιναν ίσως αυτή τη στιγμή είδαν ότι ήταν κάπως υπερβολική η, να προβάλλει κανείς τα κακά της συμφωνίας. Και ενδεχομένως περιμένουν το αποτέλεσμα. Και λέω εγώ, μια και λέμε για επαναχώρηση, για κυβίστηση, τι ήταν αυτό όλο το σοου και όλη αυτή η επανάσταση εισαγωγικά σχετικά με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το δημοψήφισμα, όλα αυτά τα ξεχάσαμε. Δηλαδή μείναμε σε μια συνετή πρόταση και απόφαση του Πρωθυπουργού ότι η συμφωνία θα κριθεί εν της πράγμαση και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Δεν νομίζω ότι κύριε Φωτίση, στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείτε ότι είναι προνομιακό πια πεδίο η πρέσπεση. Είδαμε και το δίλεπτο χειροκρότημα του Αλέξη Τσίπρα από τον κόσμο στο Βελίδι. Από την άλλη, όμως, ταυτόχρονα, και αυτό έχει μια αντίφαση, ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι από τις πρέσπες υπήρχε μια συμπίωση στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα. Υπήρχε πολιτικό κόστος. Έτσι είναι ακριβώς. Αλλά είναι ένα πολιτικό κόστος το οποίο το αναλάβαμε, το πληρώσαμε. Ακριβώς αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας και δεν υπάρχει αντίφαση. Δηλαδή, όταν θες να κάνεις το πατριωτικό σου καθήκον, όταν τελικά σκέφτεσαι την Ελλάδα του μέλλοντος, αυτή που θα ωφεληθεί η Μακεδονία μας, η Μακεδονία μας, η Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, θα ωφεληθεί από μια τέτοια συμφωνία και σήμερα η Μακεδονία το βλέπει αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Και θα πληρώσει ο κύριος Μητσοτάκης για όλα αυτά τα οποία έκανε και το δηλητήριο που έχησε στον ελληνικό λαό όταν σήμερα μιλάει για να τιμήσει τη συμφωνία η αδερφή του, η κυρία Μπακογιάννη. Και φαντάζομαι ότι είναι έγκυρα και τα χείλη της κυρίας Μπακογιάννη. Θέλω να πω όμως ότι ακούστε, σπεκουλάραν σε πολλά σημεία. Είναι η επιτομή του λαϊκισμού. Τι δηλαδή? Υποκρισία και δημαγωγία. Αυτά είναι αυτά που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτά πληρώνονται κάποια ώρα, γιατί ο λαός τα βλέπει. Ποια ήταν αυτά τα δύο? Το ένα είναι το μεταναστευτικό. Τι είπαν για το μεταναστευτικό? Και το δεύτερο είναι οι πρέσπες. Πράγματι, αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός βλέπει ότι δεν ήταν ανίκανοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι οποίοι λέγανε ότι αυτό είναι ένα γεωπολιτικό πρόβλημα που δεν είναι εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται οι μεταναστευτικές ροές. Τώρα έρχονται λοιπόν χιλιάδες, έρχονται εξαιτίας του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ανακάλυψε ξαφνικά ότι αυτό το πρόβλημα δεν ήταν ότι έπρεπε να φυλάμε τα σύνορα. Τι να φυλάξουμε τα σύνορα όταν είναι τα σύνορα, είναι θαλάσσια. Να απαντήσει και ο συνάδελφός σας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μια τεράστια κολοτούμπα και δυστυχώς λέω εγώ, έχουν σπείρει στο λαό εθνικιστικές αντιλήψεις που αποκρούν οι δικοί τους δήμαρχοι. Τα προγράμματα που προσπαθούν να κάνουν τώρα οι νεοδημοκράτες για μεταφορά των ανθρώπων αυτών. Για να πάμε και λίγο να απαντήσετε, αλλά να πάμε και λίγο και στο θέμα της Νοβάρτης που επιστρέφει η δικογραφία στη Βουλή. Επειδή σας πέταξε το γάντι στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, θα απαντήσουμε. Αλλά το θέμα του μεταναστευτικού είναι μείζον. Είναι, έχει εθνικές και παραπέρα διαστάσεις. Και βέβαια, κυρία Φωτίου, ζει στην Αθήνα. Εγώ ξέρω ακριβώς από την περιοχή μου το πόσο πιέζεται, το πόσο δυναστεύεται και το πόσο εξαθλειώνεται ο λαός της Σάμου και της Λίμνου και της Μυτιλίνης, βέβαια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συμφωνώ με την κυρία Φωτίου ότι δεν ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν ούτε προδότες, ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά, ξέρετε, η ιδεολειψία καμιά φορά καταντάει να έχει αποτελέσματα πολύ δυσάρεστα για την Ελλάδα, για την πατρίδα και γενικότερα για τον λαό. Δηλαδή, εάν πιστεύει κανείς ότι δεν υπάρχουν σύνορα που υπάρχουν, μιλάω κουβέντες από επίσημα χείλη, ή πώς θα τα φυλάξουμε. Σύνορα, είπε κανείς ότι σαφώς, ναι. Λέω βεβαίως, ότι δεν είναι ότι το δεν... πρόβλημα απεδείχθει, ότι δεν ακραίες είναι το πρόβλημα συνιστώσεις, η φύλαξη των συνόρων. Ακραίες συνιστώσεις του προηγούμενου κόμματος ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε ότι η θάλασσα, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια. Βέβαια, το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα. Ανήκει από την εποχή του Ομήρου και πιο παλιά. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε στην πραγματικότητα, το μεταναστευτικό το διαχειρίζεται σε μια κατάσταση απερίγραπτη που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία
και πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες θα δει το αποτέλεσμα. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για αδράνεια, έτσι, για αυτό το διάστημα. Αυτό λέω, ότι να κρίνουμε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης. Όχι, 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 δεν καταλάβατε. Τελείως αρνητικής όσον αφορά το μεταναστευτικό και σας είπα. Σε ένα μείγμα ιδεολειψίας, ανικανότητος, πιέσεως από τους Γερμανούς, τους ξένους. Κύριε Στεφανάδη, ήσασταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Να μιλήσουμε λίγο με δεδομένα αριθμητικά που τα ξέρετε. 10.000 μπήκανε τον Ιούνιο. 10.000 τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Εσείς τα βλέπετε από την Αθήνα. Εγώ δεν τα ξέρω. Είχα την ευθύνη, με συγχωρείτε, των ασυνόδευτων ανήλικων. Ξέρω πολύ καλά. Μα το πρόβλημα και ξέρω πολύ καλά τι έχει συμβεί. Ακριβώς. 4.500 λοιπόν υπήρχαν στην Μόρια, με 5.500 γιατί είναι κειμενόμενο το έχετε ποσοστό μέχρι τον Ιούνιο. Βεβαίως έχω πάει. Και τι είδατε. Ακούστε με λοιπόν μισό λεπτό. Μα δεν με ακούτε. Λέω λοιπόν ότι από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα αυτό το νούμερο έγινε 11.000. Μήπως έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Τον Ιούλιο, με έγγραφο της αρμοστίας του ΟΗΕ, 10.000 υπήρχαν στα νησιά. Και όχι 4 που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ούτε το νούμερο. Είναι πολύ μεγάλη η Ελλάδα. Αναρτημένα, κύριε Στεφανάδη, λίγο λόγω τη ατζέντα τη ημέρα, είπαμε ότι επιστρέφει η υπόθεση Νοβάρτη στη Βουλή. Δικογραφία. Ο κύριος Τσίπρας πέταξε το γάντι και είπε ότι εμείς, εγώ εδώ είμαι, αλλά καλά ξεμπερδέματα σε εσά. Ό,τι θέλετε. Και εξεταστική και προανακριτική. Έχετε πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία για τη διαχείριση του ζητήματος? Κανένα, κύριε Λασχαράτο. Το γάντι το πέταξε, αλλά δεν ξέρω τι γάντι είναι και πόσο με τι έτσι ευχέρεια το πέταξε. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι συμπαγής. Ζητάει από τη δικαιοσύνη να κάνει τα δικά της και η Βουλή, εφόσον έρθει, που θα έρθει ο φάκελος, να το μελετήσει και να αποφασίσει εν το συνόλο οι βουλευτές και η πλειοψηφία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εξεταστικής, γιατί ακούμε και πολλούς να λένε και πού έχουν οδηγήσει. Και αλήθεια είναι αυτό, οι εξεταστικές τα προηγούμενα και χρόνια και πιο πίσω. Έχετε και πιο δίκιο. Πίσω. Άρα η έννοια της εξεταστικής, κύριε Λασκαράτο, ευτελίστηκε, δυστυχώς που το λέω έτσι, επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Που έβγαζε ένα πόρισμα το οποίο ήταν τελείως δυσανάλογο και χωρίς την ανισαρμονία με τα πραγματικά γεγονότα. Τώρα, κυρία Φωτίου, θα δούμε την εξέλιξη. Να ρωτήσω τον κύριο Στεφανάδη, γιατί είναι γιατρός. Να μας επιτρέψετε να κάνουμε τις ερωτήσεις, κυρία Φωτίου, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Είναι σκευωρία τελικά το σκάνδαλο Νοβάρτης ή όχι, κυρία Μιχελιδάκη? Αυτή είναι η ερώτηση που απασχολεί τον ελληνικό λαό. Να απαντήσω εγώ. Ο Τσίπρας έφερε το σκάνδαλο Νοβάρτης στη Βουλή? Ο Τσίπρας το έφερε? Δηλαδή, για να καταλάβουμε. Ναι, να απαντήσω την ερώτηση. Να απαντήσω. Είναι σκευωρία λοιπόν, κύριε Στεφανάδη? Τη στιγμή που βγαίνει πρωτοκλασσάτος υπουργός και μια ομάδα υπουργών και λέει ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, βασιζόμενος σε μαρτυρίες, να μην τους πω κουκουλοφόρους, ανθρώπους που είναι σε προστασία, οι οποίοι τώρα, κύριε Φωτίο, στην Βουλή θα χωρίς τη μάσκα, ναι, για να απαντήσουν στις επιτροπές το τι είδαν και τι κάνανε αυτά περιβαλλήτης σε αυτά τα γελία. Σε αυτό το σκέλος σκευωρία. Ότι υπάρχει πρόβλημα διεθνές με τον Νοβάρτης, ναι. Αυτό και στην Αμερική για άλλους εμπορικούς ή άλλους λόγους. Έχει το ιατρικό σκέλος στο σκάνδαλο και το κυρία πολιτικό. Φωτή, στο πολιτικό υπήρχε αυτή. Όχι, θα απαντήσετε στο ερώτημα. Από τη μία η Νέα Δημοκρατία λέει δεν οδηγούν κάπου εξεταστικές, ευτελίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ η διαδικασία. Από την άλλη, ο τέος πρωθυπουργός είπε να διαλευκαθεί η υπόθεση, να μας πάτε και σε ειδικά δικαστήρια για να δούμε πού είναι το σκάνδαλο και πού είναι η σκευωρία. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει εξεταστική, γιατί δεν το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να ρηχθεί φως, άπλετο φως στην υπόθεση και δικαιούται να το κάνει? Μην ανησυχείτε, αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς ο φάκελος μεταβιβάζεται στη Βουλή υποχρεωτικά, γιατί σκόνταψε πάνω στο όνομα υπουργών, πολιτικών προσώπων. Σωστά. Λοιπόν, αυτό έγινε και την περασμένη φορά. Όταν ήρθε δηλαδή, είχε σκοντάψει πάνω σε ονόματα η έρευνα. Έτσι λέει το περιβόητο άρθρο 86. Μην ξεχνάτε, περί ασυλίας και τα λοιπά. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα εδώ? Την πρώτη φορά λοιπόν η ιστορία ήρθε από τη δικαιοσύνη στη Βουλή, γιατί το FBI, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε βρει στοιχεία τα οποία μπορούσαν να περιγράψουν με αξιοπιστία το σκάνδαλο Νοβάρτης. Για να καταλάβουν και όλοι, το 2011 η χώρα μας πλήρωνε 4 δις παραπάνω για φαρμακευτική
αγωγή παραπάνω από αυτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος τώρα, κυρία Φωτίου. Εμείς πάμε στο πολιτικό. Αυτό ναι. Συζητείτε αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος αν υπήρχε ή δεν υπήρχε σκάνδαλο Νοβάρτης. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μια χώρα με τον ίδιο πληθυσμό της Σουηδίας, πολύ ακριβή χώρα, και με τον ίδιο πληθυσμό της Πορτογαλίας, πολύ φτηνή χώρα, είχε 4 δις παραπάνω από αυτές τις δύο χώρες προϋπολογισμό για τα φάρμακα και τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν κατάλαβε και το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό έχουν ευθύνη μόνο οι γιατροί που είναι κάποιες χιλιάδες γιατρών από ό,τι έχουμε καταλάβει. Εσείς λέτε. Εάν υπήρχε ευθύνη και πολιτικών. Μπράβο. Και αυτή την κουβέντα είχαμε τους προηγούμενους. Άλλο μήνες. Η πολιτική ευθύνη που εκεί νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει, και άλλο η ποινική ευθύνη. Mm-hmm. Η ποινική ευθύνη διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Τι λέμε λοιπόν τώρα, λέμε ότι συνέπραξε η ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι, αλλιώς δεν γίνεται mm-hmm. με το FBI και το φέρανε ως και βορεία στη Βουλή. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν. Ναι, ολοκληρώστε, ναι. Κυρία Φωτή. Σήμερα λοιπόν, mm-hmm. ως αντιπερισπασμός τα όσα συμβαίνουν, ο κύριος Σαμαράς επιχειρεί να βάλει τη δική του ατζέντα και θα τη σύρει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς είμαστε εδώ ακριβώς γιατί θέλουμε τη συζήτηση για την Νοβάρτης. Όσο η συζήτηση. Άρα, γιατί δεν ζητάτε για εσείς εξεταστική, μισό αν λεπτό, δεν το ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό, όλα είναι ανοιχτά. Περιμένετε, κυρία Μιχελιδάκη. Mm. Τώρα ξεκινήσαμε. Εμείς μας κάνει μεγάλη χάρη ο κύριος Σαμαράς με την υπόθεση της σκευωρίας. Τι λέει δηλαδή απλά, ότι αυτή η δικαιοσύνη όταν βάζει στο αρχείο τους φακέλους του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Βενιζέλου, του κυρίου πάρα πολλών πολιτικών προσώπων, μπράβο, της έκανε καλά τη δουλειά της. Όταν όμως αυτή η δικαιοσύνη έρχεται και λέει εδώ υπάρχει σκάνδαλο, τότε δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Γίνεται κατανοητή, κύριε Στεφανάδη, και κλείνουμε με εσάς. Ναι, να πω κάτι. Λέμε για το FBI και δημιουργούμε εντυπώσεις. Το FBI, στο FBI από την όλη την πρανοκριτική διαδικασία δεν προέκυψε κάτι για πολιτικό πρόσωπο στην Ελλάδα. Αυτό είναι σαφές. Άλλο σκάνδαλο, άλλο χρηματισμός πολιτικών. Να. Και λέω εγώ απάντηση. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, το να σύρεται ένας πρώην πρωθυπουργός και να συκοφαντείται ότι πηγαίνανε με αυτοκίνητα χρήματα στο Μαξίμου, ή ο αντιπρόεδρος ο σημερινός, ένας άριστος κορυφαίος δικαστικός, ότι πήγανε μία βαλίτσα. Αυτός ο εξευτελισμός, αυτή η αθλειότητα θα μείνει αναπάντητη. Απαντώ το στο θέμα. Ήτανε το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, κύριε Στεφανάκη. Ποιος το έφτιαξε, όχι η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ σε συντονισμό με τη δικαιοσύνη, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, έκανε μία σκευωρία. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει κατηγορία της μεθόδευσης, κυρία Φωτίου, και το ξέρετε. Βεβαίως, τώρα αυτό λοιπόν συζητείτε αυτή τη στιγμή. Θα συζητήσουμε ακριβώς γιατί μέσα στην κρίση η Νοβάρτης εμφανιζόταν με τα πιο ακριβά φάρμακα και γι' αυτό ήταν όλη η ιστορία του. Σας ευχαριστούμε. Είπα τον τελευταίο λόγο για κυβερνητικός βουλευτής, αλλά τον πήρατε εσείς. Έχετε σκοπό να πάτε προς τα. Προς την κυβέρνηση μετά από. Κύριε Λασκαράτε, εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ ναι. ακριβώς για να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις του ελληνικού λαού. Είμαστε εδώ για να φέρουμε. Βρίσκεται και στους δρόμους, κυρία Φωτίου, όπως στην προηγούμενη περίοδο. Δεν κατάλαβα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάντα, κυρία Μιχελιδάκη, η έγερση του λαού είναι υπέρ του κρέα. Κυρία Φωτίου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, η Άντζελα